αρκετά προωθημένες θέσεις όλο το περασμένο διάστημα. Το φάντασμα της ακροδεξιάς δεν έχει αδρανοποιήσει αυτή την πολιτική. Δηλαδή ο υποψήφιος, ας πούμε, στην Αυστρία συγκέντρωσε πια όλες τις υπόλοιπες δυνάμεις. Όπως είπατε και εσείς, ο κόσμος πήγε και ψήφισε για να μην έρθει το κακό. Αυτό δεν είναι ένα πισωγύρισμα για την ουσία της πολιτικής. Ότι βρισκόμαστε συνεχώς σε όλη την Ευρώπη να διαλέγουμε μεταξύ του μικρότερου κακού. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κοιτάξτε, η Ευρώπη αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε τρομερή κρίση. Αν δεν υπάρχουν αλλαγές πολιτικές ενάντια στη λιτότητα για μια κοινωνική Ευρώπη, δεν θα πάμε μπροστά. Αυτό είναι βέβαιο. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τους πράσινους. Αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα και ακόμη περισσότερα για τα κόμματα τα οποία είναι στην πολιτική και στις καρέκλες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η πολιτική μας είναι ξεκάθαρη. Είμαστε ένα φιλοευρωπαϊκό κόμμα και πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές σε κοινωνικό, σε πολιτικό και σε περιπολιτικό επίπεδο. Άρα λοιπόν εκεί εντάσσετε εσείς και τις συμμαχίες που γίνονται, λέτε. Εννοώ συμμαχίες με άλλους πολιτικούς χώρους. Δεν σας κατάλαβα. Με την έννοια αυτό που είπε και ο Γιώργος, ότι κάποια στιγμή φτάσαμε στο σημείο να συντάσσονται άλλοι πολιτικοί χώροι προκειμένου να μην βγει ο ακροδεξιός με τους πράσινους, με έναν που υποστηρίζουν, έναν υποψήφιο που υποστηρίζουν οι πράσινοι. Με αυτή την έννοια το λέω, αυτές τις συμμαχίες. Ναι, πρέπει κοιτάξτε, να πάμε λοιπόν και σε ευρύτερες τέτοιες συμμαχίες πολιτικές. Αυτό είναι βέβαιο, αλλά οι συμμαχίες δεν μπορεί να είναι μονοήμερες. Οι συμμαχίες πρέπει να είναι ένα πρόγραμμα. Mm-hmm. Και όπως εξήγησα, ότι αν οι ελίτ στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν συνειδητοποιήσουν ότι αν συνεχίσουμε με αυτή τη λογική μιας Ευρώπης που διαλύεται χωρίς να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα και τα προβλήματα του πολίτη, των πολιτών μας, σίγουρα η ψήφος θα είναι μια ψήφος αντίδρασης. Κοιτάξτε τι έγινε στην Ιταλία. Νομίζετε ότι αυτοί που είπαν ναι ή αυτοί που είπανε όχι ήτανε από ένα κόμμα? Όχι, είχατε βεβαίως όλα τα άκρα από όλες τις πλευρές. Απλά γιατί αυτή η ψήφος έγινε μια ψήφος εμπιστοσύνης του πολιτικού κόμματος και όχι του δημοψήφισματος για το Σύνταγμα. Και θεωρώ πάρα πολύ λανθασμένο να γίνεται ένα δημοψήφισμα σε θέματα τόσο τεχνικά. Μάλιστα. Κυρία Τσέτση, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ λέω να μην ξεκινήσουμε ακόμα τη συζήτηση, γιατί έχουμε σύντομο δελτίο ειδήσεων. Βέβαια, για να μην διακόψουμε και κανέναν. Αμέσως μετά το σύντομο δελτίο ειδήσεων.